Μόλις τελείωσε το ντέρμπι Νάουσα Αλεξάνδρεια 0-2. Έχω μαζί μας τον Γιάννη Κερλίδη, τον προπονητή της Νάουσας. Γιάννη, σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχασες από την Αλεξάνδρεια και αυτή είναι μια πρωτοπόρα ομάδα με 0-2. Ναι, καλησπέρα. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μου για την αγωνιστική εικόνα που είχαν, για το πάθος που δείξανε, για την προσήλωσή τους στην τακτική, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Για το σημερινό πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Αλεξανδρίας για την νίκη που πέτυχε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να πούμε ότι στην παρούσα φάση η Αλεξάνδρεια είναι ένα κλικ πάνω από εμάς. Εμείς όμως έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Ξεκινήσαμε για κάποιον άλλο σκοπό φέτος. Η ομάδα θα βελτιώνεται συνεχώς. Έχουμε να δείξουμε πολλά περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Σημερινό παιχνίδι ήταν ένα πρώτο ημίχρονο, ένα καθαρό ντέρμπι, πολύ, πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι για το επίπεδο του τάθου τοπικού. Σε αυτό το σημείο θα σταθώ σε κάτι, δυστυχώς δεν θέλω να κάνω, να τα λέω, αλλά είναι καθοριστικό. Σήμερα η ομάδα μας στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να έχει αποβληθεί παίκτη της Αλεξανδρίας για συγκεκριμένο χτύπημα στα μάτια όλων των φιλάθλων και τα δικά μας. Δεν έγινε. Και το corner από το οποίο προήλθε το γκολ της Αλεξανδρίας είναι πεντακάθαρη φάση. Τη βγάζει ο ποδοσφαιριστής της Αλεξανδρίας και δίνει corner και έτσι έγινε το 1-0. Το δεύτερο ημίχρονο τώρα για να ρίξω στο παιχνίδι, δεν μπήκαμε τόσο καλά. Δεν είχαμε την αποφασιστικότητα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο και χάσαμε το κέντρο αρκετά. Αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα των παικτών που έχουν και την αποφασιστικότητα τα παιδιά της Αλεξανδρίας. Είναι μια ομάδα γεμάτη. Τα παιδιά έχουν πάρα πολλές παραστάσεις από ψηλότερες κατηγορίες και η θέλησή τους που είχαν για την νίκη τους έφερε πιο κοντά. Είναι δίκαια η νίκη της Αλεξανδρίας. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν αδικήσαμε από το αποτέλεσμα πάντως. Βάσει της εικόνας όχι. Βάσει όμως των αποφάσεων αδικούμε. Αν είχε βγει η κόκκινη κάρτα στον Τσιρίδη σε εκείνο στο 10ο λεπτό, στο 15ο λεπτό, για να σας πω και κάτι άλλο, έτσι. Η εσκεμμένη αγωνιά του Τσιρίδη, που οφείλει να ζητήσει συγγνώμη, έγινε σε ένα παιδάκι 16 χρονών. Πέστε μου εσείς, αν το παιδί αυτό ξανακούμπησε μπάλα μες στο παιχνίδι. Δηλαδή, πού θα οδηγηθούμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο ή να δουλεύουμε ποδοσφαιρικά με αλητεία. Να ψάξουμε να βρούμε και εμείς τις δικές μας συναισθαμένες. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί. Εμείς έτσι θα συνεχίσουμε και ο Κεστέλας συνεχίσει με το δικό του ρυθμό. Το θέμα είναι ότι, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή η Αλεξάνδρεια κέρδισε δίκαια σήμερα και τους οφείλουμε να τους πούμε συγχαρητήρια. Αλλά ξαναλέω, οι αποφάσεις, αν ήταν ορθές, αυτή τη στιγμή ίσως να μιλούσαμε για κάτι διαφορετικό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως η Αλεξάνδρεια είναι πιο γεμάτη ομάδα από εμάς. Εμείς θα κάνουμε προσπάθειες να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Πιστεύω θα το καταφέρουμε. Ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα και για σένα και για την ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Νάουσα. Έχω μαζί μας τον Δημήτρη Πρίντζο, τον προπονητή της ομάδας της Αλεξάνδρειας. Δημήτρη, πήρε σήμερα μια πολύτιμη νίκη από την ομάδα της Νάουσας που και αυτή διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ναι, ήταν μια μεγάλη νίκη. Πέρασε σε έναν αντίπαλο που είχε και αυτό το απόλυτο. Μέχρι στιγμής ήμασταν στην πρώτη θέση μαζί ισοβαθμούσαμε. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο αντίπαλος και με την έβνοια του αέρα που είχε και τον αέρα έπαιξε δυνατά πολύ. Πήγαινε πρώτος στην μπάλα. Δεν μας δημιούργησε όμως ούτε μια ευκαιρία. Σε αντίθεση με εμάς που, αν και στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε πολύ ποδόσφαιρο, κάναμε μια-δύο ευκαιρίες. Μπορούσαμε να πετύχουμε ένα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε αποφασιστικά, μιλήσαμε τα παιδιά. Κυριαρχήσαμε στο γήπεδο, η κατοχή μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πετύχαμε δύο γκολ και μια πολύ δίκαιη νίκη. Θέλω να πω πολλά μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση, για την νίκη τους, είναι παλικάρια. Δεν υπέπεσαν στις διάφορες προκλήσεις του αντιπάλου. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον κόσμο της Αλεξάνδρειας που σήμερα έδωσε βροντερό παρόν. Είχε πάρα πολύ κόσμο, τον ευχαριστούμε. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας και πιστεύω σήμερα τον κάναμε χαρούμενο. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να η ομάδα σας να βγει αίτητη. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Νάουσας. Έχω μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας της Αλεξάνδρειας, τον Βαγγέλη Αβραμόπουλο. Βαγγέλη Αβραμόπουλο, σήμερα πήρατε μια πολύτιμη νίκη από την ομάδα της Νάουσας με 0-2. Δικαιολογήσαμε από την αρχή το ρόλο του φαβορί, το δείξαμε σε όλο το παιχνίδι. Αν το παιχνίδι θύμιζε τέρμα από τα παλιά, με πολύ κόσμο, δυνατές μονομαχίες, στο πρώτο ημίχρονο νομίζω δεν υπήρχε ευκαιρία, διότι είχαμε κόντρα τον αέρα, προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το σκορ. Να όσο δεν μας απειλήσε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο και με υπέρ τον αέρα, εκεί άλλαξαν πολλά.
με πολλές ευκαιρίες, με κατοχή μπάλας, με δύο γκολ, με πολλά. Όλες οι μονομαχίες ήταν δικές μας και δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει ότι και πρέπει να μας φοβηθεί και πρέπει να πιστεύει ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον ομό. Πιστεύεις ότι η ομάδα θα βγει αίτητη, Βαγγέλη? Δεν θέλω να σου πω αν βγει αίτητη. Όχι, εμείς κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, είτε είναι με την Άωσα που ήταν η δεύτερη στην ουσία, είτε είναι με τον τελευταίο. Εμείς κοιτάμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Να δημιουργούμε φάσεις, να βάζουμε γκολ και να κρατάμε και το 0, γιατί από ό,τι ξέρω δεν έχουμε δεχτεί γκολ ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελλο. Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα και για την ομάδα σου και για σένα.